την πανδημία, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο, προκειμένου να σταματήσουμε τη διασπορά της νόσου. Πολιτεία και πολίτες δίνουμε από κοινού τη μάχη, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Ξεκινώντας τη σημερινή ενημέρωση, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά σε κάποιους λίγους που μιλούν για αυστηρό ύφο. Όπω είπε ο Πρωθυπουργό, είμαστε μια δημοκρατία τη πυθού. Την ηθική τη ατομική ευθύνη νομίζω την έχουμε κάνει όλη πράξη. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε όσο άδικη κριτική και αν δεχθούμε. Για την ίδια στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, με υψηλό αίσθημα ευθύνη και κοινωνική συνείδηση, μένει στο σπίτι, βοηθώντα του ίδιου και του γύρω του, την ίδια στιγμή που το σύνθημα, στόχο αλλά και στίχημα, το μένουμε σπίτι, είναι η σύσταση του συνόλου του πολιτικού κόσμου, κάποιοι λίγοι συμπολίτε μα δυστυχώ αδιαφορούν και οι συνεχείς εκκλήσεις μας και οι συνεχείς προειδοποίησεις μας και ναι η αυστηρότητά μας είναι για αυτή τη μικρή μειοψηφία που θέτει με τόση απερισκεψία σε κίνδυνο όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια και θα έλεγα υποδειγματική για πολλές χώρες στη συντριπτική της πλειοψηφία. Δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν, όμως κάνουμε όλοι μια τεράστια προσπάθεια και θέλουμε να έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Ευγνωμονούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, των Ελλήνων πολιτών, αναγνωρίζοντας τις μέχρι σήμερα θυσίες τους. Μαζί τους αγωνιζόμαστε καθημερινά, σε κάθε μάχη, σε αυτόν τον πόλεμο. Μαζί τους όλοι μαζί δείχνουμε επιμονή, υπομονή. Μαζί τους μετράμε μέρες και εβδομάδες μέχρι να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Την ίδια όμως στιγμή θα είμαστε αδιαπραγμάτευτα δεικτικοί και προειδοποιούμε αυτούς τους ελάχιστου σε αριθμό Αδιάφορου και απερίσκεπτου που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την κρισιμότητα τη κατάσταση και τον κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ότι δεν θα ανεχτούμε την ανεύθυνη στάση του. Στάση που υπονομεύει την πατριωτική προσπάθεια των πολλών, Στάση που δημιουργεί προφανεί κινδύνου για την εξάπλωση τη νόσου. Δεν είναι θέμα μαγκιάς για κανέναν, αλλά είναι ζήτημα ευθύνη για μια ολόκληρη κοινωνία. Για την ίδια τη χώρα και του πολίτε τη. Να μην επιτρέψουμε τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Και γι' αυτό το διακύβευμα προσωπικά δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω. Θα δω κάθε μέρα δύναμη από του πολλού που παλεύουν, που αγωνίζονται, που υπεύθυνα, που πατριωτικά αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Στο σημείο αυτό, περνώντα το επιχειρησιακό σκέλο τη σημερινή ενημέρωση, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι τίθεται σε καραντίνα η κοινότητα Φούστανη τη Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμοπία στην Έδεσα. Καραντίνα ξεκινά από σήμερα το βράδυ στι 8 και έχει διάρκεια 14 ημερών. Η απόφαση, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό τη εξάπλωση τη νόσου στην ευρύτερη περιοχή, λήφθηκε σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα και του Οικείου Δήμου. Το επιδημιολογικό φορτίο των τελευταίων 48 ώρων μα αναγκάζει να προχωρήσουμε στην απόφασή μα αυτή και επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ανάληψη πρωτοβουλειών ανάλογα με τι εξελίξει. Στο σημείο αυτό, συνεχίζοντα την ενημέρωση, θα ήθελα να σα ενημερώσω για το επιβατηγό πλοίο Ελευθέρωση Βενιζέλο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο αρόδο έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Το εν λόγω επιβατηγό ξεκίνησε από το τσεσμέ τη Τουρκία στι 7 Μαρτίου με τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου προορίζεται να λειτουργήσει ω πλωτό ξενοδοχείο. Στι 23 Μαρτίου η Τουρκία αρνήθηκε την επιστροφή του και αυτό κατέπλεψε αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου επιτρέψαμε ω γραμματεία πολιτική προστασία τον ανεφοδιασμό του. Για τον επαναπατρισμό του πληρώματο είχε ξεκινήσει με την Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία και συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείριση του Υπουργείου Εξωτερικών διαδικασία επαναπατρισμού των 383 επιβατών του. Στι 29 Μαρτίου και μια μέρα πριν την οριστικοποίηση του σχεδίου επαναπατρισμού των επιβατών, ενημερωθήκαμε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ σχετικά με το θετικό αποτέλεσμα εξέταση για το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2. Αφορούσε έναν Ελβετό υπήκο, 73 ετών, μέλο του πληρώματο του πλοίου, ο οποίο φέρεται να εμφάνισε συμπτώματα στι 26 Μαρτίου και λόγω επιδείνωση αυτών μεταφέρθηκε στι 28 Μαρτίου στο Περιφερειακό Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαια, Άγιο Παντελέμων εστάλει δείγμα του ασθενού λόγω ισχυρή υποψία για τον νέο κορονοϊό στι 29 Μαρτίου, το θετικό αποτέλεσμα του οποίου οδήγησε στην αποστολή κλιμακίου του ΕΟΔΗ και τη Γενική Γραμματεία στο πλοίο το πρωί τη επόμενη ημέρα. Παράλληλα, εδόθησαν οδηγίε για απομόνωση των στενών επαφών του ασθενού, καθώ και οδηγίε για το υπόλοιπο προσωπικό του πλοίου. Έγινε έλεγχο με λήψη στοματοφαρυγικού επιχρήσματο σε 27 άτομα στενέ επαφέ του κρούσματο, μέλη του πληρώματο και 20 εξ αυτών βρέθηκαν θετικοί στο νέο κορονοϊό. Έγινε διαχωρισμό του προσωπικού σε υψηλού, μετρίου και χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα πάντα με τα πρωτόκολλα, με αντίστοιχε οδηγίε απομόνωση και περιορισμό των κοινωνικών επαφών. Χθε, 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε έλεγχο στο υπόλοιπο πλήρωμα του πλοίου, από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται. Σήμερα, η εικόνα στι τράπεζε και στι λαϊκέ ήταν σαφώ βελτιωμένη και ευχαριστούμε του συμπολίτε μα για την οριζόντια τήρηση των μέτρων και των κανόνων που διέπουν την επίσκεψη σε αυτέ. Θα ήθελα επίση να σα ενημερώσω ότι για να σταματήσουν τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών που αφορούν στι λαϊκέ αγορέ, προωθείται διάταξη από το Υπουργείο Ανάπτυξη, όπου με απόφαση των φορέων λειτουργία των υπαίθριων αγορών, παράλληλα με τι ω τώρα διοδοτούμενε λαϊκέ αγορέ, όταν κρυθεί αναγκαίο, θα υποχρεούνται να λειτουργούν νέε λαϊκέ αγορέ στι ευρύτερε ίδιε περιοχέ, την ίδια μέρα και τι ίδιε ώρε, για την αποφυγή του οποιοδήποτε συγχροντισμού. Επίση, στο πλαίσιο του περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων και τη προφύλαξη περιοχών που δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και ειδικά των νησιών μα, θα απαγορευτούν άμεσα οι πτήσει ιδιωτικών αεροσκαφών και ιδιωτικών ελικοπτέρων. Εν τω συνεχίζεται η προμήθεια υγειονομικού υλικού. Ειδικά ένα μεταφορικό αεροσκάφο έφερε σήμερα φορτίο 80 τόνων υγειονομικού υλικού από το Τιαντζίν τη Κίνα για λογαριασμό του Υπουργείου Υγεία. Το φορτίο αποτελείται από 250.000 ειδικε μασκες μάσκε FPP2 και FPP3, 125.000 στολέ Tyvek, καθώ και χειρουργικέ μάσκες, ασπίδε προσώπου, ποδονάρια για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στο σημερινό, στο σημερινό φορτίο περιλαμβανόταν επίση μέρο τη δωρεά του εφοπλιστή κ. Προκοπίου, αποτελούμενο από 160.000 ειδικέ στολέ Tyvek, ενώ αύριο αναμένεται με ειδική μισθωμένη πτήση το κύριο μέρο τη δωρεά του κυρίου Προκοπίου με 2,5 εκατομμύρια γάντια. Επίση, ο όμιλο Χελένη Healthcare Group με επιστολή του έθεσε στη διάθεση του ΕΟΠΗ συνολικά 150 κλίνε, 50 του Υγεία και 50 του Μετροπόλιταν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για νοσηλεία ασθενών COVID-19 εφόσον χρειαστεί, ώστε να αποσυφορηθούν τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματο Μα Πρωθυπουργό, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτρη Πυρίδη, τον ευχαρίστησε για την προσφορά του αυτή. Εξίσου σημαντική είναι και η προσφορά του νοσοκομείου Ντινάν για τη διάθεση 12 κλινών ΜΕΘ και 53 κλινών νοσηλεία για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγεία. Ευχαριστούμε όλου για το μοναδικό τρόπο που συμβάλλουν σε αυτή τη δύσκολη εθνική προσπάθεια. Τέλο, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι τη σε τηλεσύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Δωρικάκο, τον Πρόεδρο τη Ένωση Περιφερειών Ελλάδο Απόστολο Τζικώστα και τον Πρόεδρο τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο Δημήτρη Παπαστεργίου, συζητήθηκε στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω κορονοϊού. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα ενισχυθεί επιπλέον με άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ για τη σύντηση πολιτών που πραγματικά έχουν ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ένα από τα βασικά εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο υπολογίζεται ότι εξυπηρετεί περίπου 75.000 πολίτε σε καθημερινή βάση. Στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι συμμετέχουν 273 Δήμοι, στου οποίου απασχολούνται 3.047 υπάλληλοι. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε με περίπου 1.200 εργαζομένου από τι δημοτικέ υποδομέ που έκλεισαν, από τα ΚΑΠΗ, του Βερφονιπιακού Σταθμού και τα ΚΔΑΠ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτε που έχουν ανάγκη. Οι πολίτε που ωφελούνται. Κάθε Δήμο δημιουργεί τηλεφωνικό κέντρο, όπου θα μπορεί να απευθυνθεί όποιο έχει ανάγκη, ενώ συζητήθηκε να διανέμονται κατοίκων μερίδε φαγητού σε αυτού που μέχρι πρόσφατα συζητήζονταν από συσίτια. Γι' αυτό το λόγο θα ζητηθεί και η δωρεάν συνδρομή μεγάλων εταιριών catering, ενώ για τη μεταφορά τροφίμων σε χωριά, όπου δεν επαρκούν τα δημοτικά οχήματα, θα ζητηθεί η δωρεάν συνδρομή εταιριών ενοικία αυτοκινήτων στο πλαίσιο τη εταιρική κοινωνική του ευθύνη. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε να δίνουμε όλοι μαζί. Ο καθένα από τη δική του θέση. Τη μάχη για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, για να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσή του. Είναι ένα δύσκολο πόλεμο. Και για να τον κερδίσουμε, χρειάζεται η συμμετοχή όλων μα. Μέχρι σήμερα, κερδίσαμε τι μάχε που κληθήκαμε να δώσουμε. Πρέπει όμω να κερδίσουμε τον ίδιο τον πόλεμο. Δίνουμε πάνδημη απάντηση στην πανδημία. Εστενιζόμαστε το σύνθημα Μένουμε σπίτι και το κάνουμε πράξη. Μέχρι τέλου, κάθε μέρα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Μένουμε σπίτι γιατί έτσι κερδίζουμε τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ.